Μετά τις γιορτές θα πάρουν την απόφαση για κινητοποίησης ή μη οι αγρότες της περιοχής, ενώ όπως σημειώνει ο κ. Δαλάτσης, η όποια διαμαρτυρία θα πρέπει να έχει μαζικό χαρακτήρα και να γίνεται στοχευμένα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα με συναδέλφους αγρότες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, όχι σε όλη την Ελλάδα. Εκεί ξεκινάνε κάποιες κινητοποίησεις με κάποια αιτήματα. Σε κάποια αιτήματα από αυτά συμφωνούμε και εμείς. Αλλά όσον αφορά τη δική μας λοιπόν την περιφέρεια εδώ πέρα, για την ώρα δεν θα έχουμε κάποια κινητοποίηση. Ό,τι γίνει θα γίνει μετά τις γιορτές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι πάντα υπάρχουν θέματα που μας αναγκάζουν να βγαίνουμε στους δρόμους, δεν έχουμε κινητοποίησεις, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται ομαδικά, συντονισμένα και πολύ στοχευμένα. Γι' αυτό και εμείς αυτή την περίοδο δεν θα κάνουμε κάτι. Θα συναντηθούμε όλοι οι σύλλογοι αμέσως μετά τις γιορτές, θα δούμε και τα δικά μας τα αιτήματα και αμέσως μετά, αν χρειαστεί, θα έχουμε κινητοποίησεις. Δεν ξέρω τι μορφή θα έχουν κινητοποίησεις, αν θα είναι με κλείσιμο δρόμων ή θα έχουν κάποιον άλλο χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα γίνουν συναντήσεις και εκτιμώ ότι πιθανόν να έχουμε κάποιες κινητοποίησεις. Επαναλαμβάνω πως είναι. Υπάρχουν πάντα λόγοι να έχουμε κινητοποίηση, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος καλά και οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι ότι όταν γίνονται κινητοποίησεις πρέπει να υπάρχει μαζικότητα και να γίνονται στοχευμένα. Οι απαιτήσεις από τους αγρότες, ποια είναι τα αιτήματα δηλαδή? Κοιτάξτε, κυρίως τα αιτήματα κάποια είναι πάγια. Όπως είναι, έχουμε να κάνουμε με το κόστος παραγωγής, με τον τρόπο που δίνονται οι αποζημίες κάποιες φορές που αργούν πάρα πολύ. Και έχουμε κάποια αιτήματα που είναι σχετικά πρόσφατα που έχουν να κάνουν κυρίως με το ακατάσχετο. Σε ό,τι αφορά στις ενστάσεις που ακούγονται αναφορικά με το χρόνο που επιλέγουν για τις κινητοποίησεις τους, τη στιγμή που οι πολίτες ετοιμάζονται εκδράμων λόγω εορτών, ο κ. Δαλάτσης σημειώνει. Θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε. Γι' αυτό και εμείς εδώ στην περιφέρεια το αφήνουμε για μετά τις γιορτές. Αλλά και εκεί όπου υπάρχουν κινητοποιήσεις, όπως είδατε, δεν υπάρχει κλείσιμο δρόμων. Αυτοί δίνουν ένα πρώτο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι μετά θα υπάρξουν κινητοποιήσεις. Αν είναι δυνατόν, να δοθούν κάποιες λύσεις σε κάποια θέματα που έχουμε, σε κάποια προβλήματα. Γι' αυτό και θα δείτε ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο δρόμων. Σεβόμαστε τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλουμε όλοι να είναι στο πλάι μας και εμείς είμαστε στο πλάι του υπόλοιπου κόσμου. Και εκτιμώ ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα οπουδήποτε υπάρξουν κινητοποιήσεις. Τα νεότερα από τη νέα χρονιά, δηλαδή. Τα νεότερα όσον αφορά τη δική μας την περιφέρεια τουλάχιστον από με τη νέα χρονιά. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νομαρχικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης σημειώνει πως σιγά σιγά εκλείπουν οι λόγοι που οδηγούν τον κόσμο τις υπαίθρους στους δρόμους, καθώς η κυβέρνηση επιλύει προβλήματα του κλάδου με τελευταίο παράδειγμα το ακατάσχετο. Νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η κυβέρνηση μίλησε και για το ακατάσχετο, μίλησε για το αφορολόγητο. Νομίζω ότι οι αγρότες μας σήμερα θεωρώ ότι μέχρι και από ό,τι ξέρω, μέχρι στις 21 του μηνός θα έχουν πληρωθεί τα πάντα όσον αφορά τουλάχιστον αυτά τα οποία δικαιούνται. Κάτι που και αυτό δεν ήταν αυτονόητο τα προηγούμενα χρόνια και το είχαμε δει. Βέβαια, πλησιάζοντας πάντα τα Χριστούγεννα, υποτίθεται ότι οι αγρότες ανάβουν τα τρακτέρ τους, ζεσταίνουν τις μηχανές τους για να διεκδικήσουν. Μόνο που αυτή τη φορά δεν έχουν να διεκδικήσουν πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται, γιατί ήδη τους έχει προλάβει αυτή η κυβέρνηση και έχει σκύψει το κεφάλι πάνω από τους αγρότες μας. Το αίτημα το οποίο είδαμε τις προηγούμενες μέρες ήταν για το ακατάσχετο των λογαριασμών. Γιατί ναι, μεν συμφώνησαν όλοι οι αγρότες ότι πράγματι τα πήραμε όλα, αλλά αυτή τη στιγμή διεκδικούμε ένα ακατάσχετο. Και αυτό λοιπόν δόθηκε. Στα 7.500 ακατάσχετος λοιπόν λογαριασμός για τους αγρότες. Άρα νομίζω ότι καλά θα είναι να περάσουμε καλά Χριστούγεννα και να ευχηθούμε ότι οι αγρότες θα ασχοληθούν πραγματικά με αυτό που πρέπει να ασχοληθούν και όχι με αυτούς οι οποίοι θέλουν να τους παρασύρουν να βγαίνουν στους δρόμους. Οι αγρότες πάντως αναμένεται να ξεκινήσουν νέο γύρο κινητοποίησης από τον Ιανουάριο του νέου έτους.